Παίρνοντα τη σκητάλη από τη Γερμανία στην εκπαιδευτική Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η πορτογαλική κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει το ταλέντο τη στον συντονισμό, ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια τη επίσκεψη στη Λισαβόνα, ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σάρμ Μισελ, είπε ότι θα συγκαλέσει σύντομα τηλεδιάσκεψη ηγετών σχετικά με την κρίση του κορονοϊού. Μια από τι προτεραιότητε του Πρωθυπουργού Κώστα είναι η ταχύτερη δυνατή διάθεση των κονδυλίων του νέου προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το πολύ δύσκολο καθήκον τη διαχείριση τη κρίση, συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και μονομερών αποφάσεων σχετικά με το πιθανό κλείσιμο συνόρων και ούτω καθεξή. Και ταυτόχρονα επίση υπάρχει και η αντιμετώπιση τη οικονομική συνέπεια τη κρίση με την εφαρμογή του Next Generation EU. Τώρα προτεραιότητα είναι να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα παρουσιάσουν τα σχέδια του σύντομα και ότι θα υπάρξει μια ομαλή διαδικασία έγκρισης από την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Η προηγούμενη Προεδρία τη Γερμανία ήταν κεντροδεξιά. Η Πορτογαλική κυβέρνηση είναι κεντροαριστερή και θέλει αποτύπωμα στα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα στην Ευρώπη. Ποιε είναι οι προσδοκίε για την κοινωνική διάσκεψη κορυφή που θα γίνει το Μάιο. For the social in May. Νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί πολύ στην υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψη από τον κορονοϊό, ιδίω στι δύο προτεραιότητε τη ψηφιακή ανάπτυξη από τη μία πλευρά και τη κλιματική μετάβαση σε πράσινε πολιτικέ από την άλλη. Πιστεύω ότι για τη Σύνοδο Κορυφής τον Μάιο η ιδέα είναι ότι θα επιστρέψουμε στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων που εγκρίθηκε το 2017 και επίσης να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το επόμενο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική Ευρώπη με ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση, τα κοινωνικά δικαιώματα αλλά και την υγεία το οποίο θα αντιμετωπιστεί ειδικά στην κοινωνική διάσταση. Which will be tackled specifically in the social dimension. Θα υπάρξουν πολλές συνόδοι κορυφή με τις Ηνωμένε Πολιτείες, με την Αφρική, με την Ινδία. Ποια είναι η σημασία αυτών των συνόδων όσον αφορά σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικά για αυτή την Προεδρία, η ιδέα είναι πραγματικά να αναζωογονήσει την πολυμέρεια σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, προσπαθώντα επίση να αξιοποιήσει τη νέα θέση τη Αμερικανική κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, θα προσπαθήσει να αναπτύξει όσο το δυνατόν περισσότερε νέε στρατηγικέ εταιρικέ σχέσει με κρίσιμου παράγοντε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.